Ευχαριστήσω, αλλάζουμε κλίμα. Τέλος εποχής για το Test Pap. Μια νέα πιο εξελιγμένη εξέταση έρχεται να το αντικαταστήσει μετά από 45 χρόνια για να προλάβει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας σε μεγαλύτερο ποσοστό. Το νέο τεστ ονομάζεται HPV DNA Test και ουσιαστικά ανιχνεύει καλύτερα τον ιό που προκαλεί τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας από ότι το τεστ Παπα-Νικολάου. Για να καταλάβετε πόσο αποτελεσματικό είναι, αν το κάνουν 100 γυναίκες με πρόβλημα, το τεστ Παπα-Νικολάου θα εντοπίσει μόνο τις 50 με 60, ενώ το νέο τεστ τις 95 ή ακόμα και όλες. Η ανίχνευση του ιού στον τράχυλο της μήτρας είναι πιο ευαίσθητος δείκτης για το αν η γυναίκα έχει πρόβλημα στα κύτταρα από ότι το τεστ Παπα-Νικολάου. Η διαδικασία στην εξέταση είναι ακριβώς η ίδια όπως και στο τεστ Παπα-Νικολάου, που σχεδιάστηκε το 1950 και έχει σώσει εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο. Προς το παρόν γίνεται μόνο σε ιδιωτικό επίπεδο και στην αρχή θεωρήθηκε ακριβό. Το κόστος ξεκίνησε από τα 200 ευρώ, έπεσε στα 120, έπεσε στα 80, έπεσε στα 60 και όσο πάει πέφτει. Είναι πολύ καλύτερο και πιο νέο. Και σύμφωνα με τα αμερικανικά δεδομένα και τις έρευνες, είναι πολύ καλύτερο σε ευαισθησία και γίνεται κάθε 2 με 5 χρόνια ταυτόχρονα με το τεστ Παπα-Νικολάου. Η Ελλάδα παγκοσμίως είναι σε καλύτερη θέση στα κρούσματα καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας. Μόνο το 6% των Ελληνίδων που εξετάστηκαν εντοπίστηκαν με τον ιό σε ηλικία από 18 μέχρι 60 χρονών. Πολύ καλό θα είναι. Εγώ ειδικά κάνω και 2 φορές το χρόνο. Οπότε, αν είναι κάτι και πιο εξελιγμένο. Η πρόληψη είναι απαραίτητη, γιατί είναι σημαντικό να αποφεύγονται όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα. Το τεστ εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αμερική.